Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτοί είναι οι τίτλοι των σημαντικότερων ειδήσεων της ημέρας. Δέσμια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή η αγορά. Πώς επηρεάζει η παράταση της σύραξης στις τιμές του πετρελαίου. Πτωτική η σημερινή τάση των τιμών. Πού αναμένεται να κυμανθεί τις επόμενες ημέρες το πετρέλαιο θέρμανση στην Ελλάδα. Τις επόμενες κινήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη περιμένουν στο ΠΑΣΟΚ. Πώς διαμορφώνεται το εσωκομματικό τοπίο μετά την νίκη της 13ης Οκτωβρίου. Ποιοι συνυποψήφιοι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να μπουν στο παιχνίδι. Πώς αναμένεται να αξιοποιηθούν. Βαθαίνει το εσωκομματικό ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πιο μακριά κάθε μέρα που περνά τα αντίπαλα στρατόπεδα. Δεν αλλάζει ο προγραμματισμός του συνεδρίου, διαβεβαίωνουν τα στελέχη της πλειοψηφίας. Μάχη της ομάδας Κασελάκη να ανατρέψει τους συσχετισμούς. Την Εκεχηρία προτείνει ως μόνη λύση ο υπαρχηγός της Χεσμπολά που έχει καταφέρει να πλήξει τον σιδηρούν θόλο του Ισραήλ το τελευταίο 48ωρο. Απομάκρυνση των κυανόκρανων από το Λίβανο ζητάει ο Νετανιάχου. Ανελαίει το σφυροκόπημα με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει. Αντιμέτωποι με το σταυρόλεξο των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης βρίσκονται οι καταναλωτές, καθώς τα επίπεδα που θα κινηθούν συνδέονται ευθέως με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του μαύρου χρυσού κινήθηκε σήμερα πτωτικά, καθώς οι πληροφορίες που ήθελαν το Ισραήλ να μην περιλαμβάνει στα αντίπεινα που προγραμματίζει τις πετρελαιοπηγές του Ιράν, καθησύχασαν τις αγορές. Παρ' όλα αυτά, το τοπίο που διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά ρευστό, με τους παράγοντες της αγοράς να μην μπορούν να δώσουν σαφείς διαβεβαιώσεις. Συνδεόμαστε με την Αργυρό Κράια και τον Κώστα Αντωνάκο για να δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Αργυρό, ξεκινώ από σένα. Πώς κινήθηκαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, να μας πεις. Αθηνά, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα, ενώ οι φόβοι για ακραία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αργά αλλά σταδιακά αποκλιμακώνονται. Όλα ωστόσο θα εξαρτηθούν από τον βαθμό κλιμάκωσης του πολέμου, αλλά και τα χτυπήματα που θα καταφέρει το Ισραήλ στο Ιράν. Η εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, Αθηνά, και η εμπλοκή του Ιράν είναι εξελίξεις που φυσικά, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, αλλάζουν τις ισορροπίες και αναγκάζουν τους αναλυτές να εξετάσουν τώρα και διαφορετικές εκδοχές, αλλά και όλα τα σενάρια, ακόμη και τα χειρότερα. Παρά την εκτείναση σε ποσοστό άνω του 11% τις τελευταίες τρεις ημέρες, το Brent παραμένει στα χαμηλότερα τις τιμές της περσινής περίοδου, τον περσινό Οκτώβριο δηλαδή του 2023. Το πόσο τώρα θα φτάσουν θα εξελιχθεί φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, από τις εξελίξεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Να πούμε εδώ ότι γύρω στις 6 το απόγευμα οι τιμές στα συμβόλαια του αργού του Νοεμβρίου ήταν γύρω στα $70 το βαρέλι, ενώ τα Brent Δεκεμβρίου, που είναι ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς, ήταν βρισκόταν γύρω στο $73 με $74 το βαρέλι. Ενδεικτικά να αναφέρουμε επίσης, Αθηνά, πως πριν από μία εβδομάδα το Brent είχε φτάσει τα $81 το βαρέλι. Τώρα στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει με ένα διάγραμμα, ενδεικτικά βάλαμε τις τιμές του Brent και του αργού πετρελαίου σε σημεία ορόσημα, όπως η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022, η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και η αρπαγή των ομήρων τον Οκτώβριο πριν από ένα χρόνο, για να δούμε και την εκτόξευση των τιμών, ότι ήταν άνω των $100 το βαρέλι, κυρίως στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Γύρω που αποδίδουν οι αναλυτές αυτή την πτώση της τιμής. Οι αναλυτές σε Αθηνά αποδίδουν την πτώση στις πληροφορίες που δημοσίευσε η Washington Post, ότι το Ισραήλ δεσμεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζο Μπάιντεν, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, ότι τα αντίπεινά του στο Ιράν θα αφορούν μόνο στρατιωτικούς στόχους και όχι πυρηνικά ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, είχε δεσμευτεί πλήρως, φέρει να δεσμεύεται πλήρως ο Νετανιάχου, ότι δεν σκοπεύει να χτυπήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή πυρηνικά. Να πούμε εδώ ότι στη μείωση των τιμών, Αθηνά, επίσης να αναφέρουμε ότι συνεισφέρουν και οι ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης, καθώς ο ΟΠΕ εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση θα είναι μικρότερη της αναμενόμενης τόσο φέτος όσο και το επόμενο έτος. Οι αναλυτές αναμένουν ότι η αγορά πετρελαίου θα μετατοπίσει την εστίασή της από τους γεωπολιτικούς φόβους, όπως το τι θα συμβεί τώρα με το Ιράκ του Ισραήλ, προς την αδυναμία της ζήτησης, η οποία θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία της αγοράς τους στους επόμενους μήνες. Και ενώ τα γεωπολιτικά γεγονότα, Αθηνά, μπορεί να συνεχίσουν να προκαλούν μια βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, η σημαντικότερη ανησυχία στην αγορά παραμένει η θεμελιώδης ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Μάλιστα.
Να έρθω τώρα στον Κωνσταντονάκο για να δούμε τον αντίκτυπο που έχει το ασανσέρ των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση στην Ελλάδα, σε μια χρονική στιγμή που τα νοικοκυριά προγραμματίζουν τον εφοδιασμό τους. Ακριβώς, Αθηνά, και η χώρα μας στροβιλίζεται σε όλη αυτή τη δίνη της αβεβαιότητας στο παγκόσμιο σκηνικό. Αν και σήμερα στην πρεμιέρα του το πετρέλαιο θέρμανση ήταν στη λιανική τιμή χαμηλότερο κατά περίπου 15-20% σχέση με τον Οκτώβριο του 2023. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, καθώς σύμφωνα με παράγοντες αγοράς, ουδής είναι σε θέση να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία της τιμής του πετρελαίου λόγω των απρόβλεπτων εξελίξεων στο γεωπολιτικό σκηνικό με επίκεντρο τη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν ότι λόγω της οικονομικής στενότητας των νοικοκυριών οι παραγγελίες φέτος θα είναι μειωμένες, σημειώνοντας ότι οι αγορές το 2023, οι ποσότητες πετρελαίου που αγοράστηκαν, ήταν χαμηλότερες κατά 20% σε σχέση με το 2022. Τώρα, στη μεγάλη εικόνα όσον αφορά το οικονομικό επιτελείο, ασφαλώς είναι με το όπλο παραπόδα σε ετοιμότητα. Είναι σε επαγρύπνηση. Παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, διότι τυχόν εκτείναξη των τιμών, καταλαβαίνεις, θα προκαλούσε ένα ντόμινο παρενεργειών στην οικονομία και κυρίως θα πυροδοτούσε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε ευρύ φάσμα αγαθών που θα έπληκτε περαιτέρω τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Μέχρι στιγμής πάντως εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα επιβεβαιωθεί το ζωφερό σενάριο που θέλει τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσουν πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο για το ρεπορτάζ και να παραμείνουμε στο θέμα. Άρχισε σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, λοιπόν, η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Οι πρώτες παραγγελίες έχουν ήδη γίνει, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι λόγω της πτώσης των τιμών η ζήτηση θα είναι αυξημένη. Παρά την υποχώρηση των τιμών, το κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με πολλούς καταναλωτές να εύχονται να είναι ήπιος ο χειμώνας για να περιορίσουν τα έξοδα. Άνοιξαν σήμερα οι αντλίες για τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε ολόκληρη τη χώρα, με τις τιμές να είναι αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με πέρσι. Οι τιμές θα κυμαίνονται στα 1,17 με 1,18 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το 2023 άγγιζαν μέχρι και 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Παρά την υποχώρηση των τιμών, το κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Υπερβολικές είναι οι τιμές, διότι το οικονομικό είναι σε έλλειμμα. Ο κόσμος έχει καεί, παιδιά, κάτω από ευρώ πρέπει να είναι η τιμή του πετρελαίου. Μακάρι να είναι ήπιος ο χειμώνας, να μας βοηθήσει και να μην έχουμε πολλά έξοδα. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι εξαιτίας της πτώσης των τιμών η ζήτηση θα είναι αυξημένη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες παραγγελίες. Για τα μεγάλα αστικά κέντρα τη βλέπουμε την τιμή από το 1 ευρώ και 17 λεπτά μέχρι το 1 ευρώ και 23 λεπτά για τις μεγάλες ποσότητες. Η εναρτήριος μέρα της περσινής χρονιάς ήταν στο 1,38 με 1,40 πάλι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είμαστε σε αναμονή το τι θα γίνει με τη Μέση Ανατολή και τι εξελίξεις θα έχουμε. Μετά την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει την απόφαση και τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα κυμαίνεται από 100 έως και 1000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η κύρια κατοικία. Για να λάβει κάποιος το επίδομα, θα πρέπει να πληρεί τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια. Για έναν άγαμο πολίτη, το εισόδημά του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ. Για έναν έγκαμο πολίτη, τα 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μια μονογονεϊκή οικογένεια, το εισόδημα είναι έως 26.000 ευρώ και με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί. Ξεκινήσαμε και κάνουμε και εργασίες συντήρησης και αυτά, θα βάλουμε. Ότι είναι πιο χαμηλές, βοηθητικό είναι, αλλά δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι για τα εισοδήματά μας. Έντονες ανησυχίες υπάρχουν για την πορεία της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης λόγω και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Εν αναμονή των πρώτων κινήσεων του Νίκου Ανδρουλάκη μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη δηλώνουν παρόντα και έτοιμα να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση του κόμματος προκειμένου να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε την ανάγκη να βοηθήσουν όλοι στη νέα πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ εκτίμησε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κάνει αλλαγές. Πιο σαφή από την επαφή που είχε με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα κατά την προεκλογική περίοδο, δήλωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου. Στη σύνδεση που θα επιχειρηθεί στο ΠΑΣΟΚ στο εξής και στην ανάγκη για ενότητα, αναφέρθηκε μιλώντας στο Άττικα ο Θανάσης Γλαβίνας.
Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα και με κεντρικό στόχο το Πασόκ να ανασυγκροτηθεί και γρήγορα να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του τόπου, το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του κόμματος δηλώνουν παρόντα και έτοιμα να συμβάλλουν στην υλοποίηση του κοινού σκοπού. Στη δεύτερη ευκαιρία που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή, αλλά και να βοηθήσουν όλοι στη νέα πορεία του κόμματος, αναφέρθηκε ο Παύλος Γερουλάνος, εκτιμώντας ότι ο επανεκλεγής πρόεδρος θα προβεί σε αλλαγές. Η πολιτική έχει μπατάρει και έχει μπατάρει προς τη μία κατεύθυνση. Εάν δεν υπάρχει μία αξιόλογη αντιπολίτευση από την άλλη μεριά σε πρώτη φάση που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την κυβέρνηση μετά, πιστεύω ότι αυτό το κενό στη δημοκρατία θα αρχίσει να γεμίζει από άλλες δυνάμεις. Άρα τώρα η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να συγκροτηθούμε με έναν τρόπο τέτοιο που να αρχίσει να βλέπει η κοινωνία στο ΠΑΣΟΚ την προοπτική μιας αλλαγής στην εξουσία. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο θα μιλήσει σε προοδευτικούς ψηφοφόρους χωρίς συμβιβασμούς είναι πιστεύω αυτό το οποίο θα γίνει η κυβέρνηση. Γιατί θα αρχίσει να γίνεται πολυσυλλεκτικό και να φέρνει κόσμο στην κάλπη οι οποίοι έχουν μείνει για πολύ καιρό απ' έξω. Πολύ πιο σοφή από όλη την προηγούμενη περίοδο και την επαφή της με τον κόσμο ανά την Ελλάδα δήλωσε από την πλευρά της Συνάντια Γιανακοπούλου, κοιτώντας και εκείνη τώρα μπροστά. Εγώ βγήκα εκείνο το πρώτο βράδυ των ευρωεκλογών και είπα το αυτονόητο, να πάμε στα όργανα. Τα όργανα αποφάσισαν. Και τα όργανα αποφάσισαν να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Από αυτή τη διαδικασία, νικητής και με ένα καθαρό αποτέλεσμα, βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τελεία. Από εδώ και πέρα, κοιτάζουμε μπροστά, είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά, και οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί ξέρετε ποιο ήταν το μήνυμα της κοινωνίας, όπου και αν πήγα. Ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση. Στη σύνθεση που θα επιχειρηθεί στο ΠΑΣΟΚ στο εξής, την ενότητα αλλά και το βασικό του στόχο, αναφέρθηκε μιλώντας στο Άττικα και την εκπομπή Γεγονότα 2.0 ο Θανάσης Γλαβίνας. Ανοίγουμε ένα νέο κύκλο, ο οποίος φυσικά έχει πάρα πολύ αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης ένα πλαίσιο προτάσεων και ένα κυβερνητικό σχέδιο το οποίο θα προβάλλει το ΠΑΣΟΚ προς Έλληνες πολίτες και ελληνική κοινωνία, ώστε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και η παράταξη η οποία θα δώσει τις λύσεις και θα λύσει τα προβλήματα που δεν μπορεί αποδεδειγμένα να λύσει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Για την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει μεγάλη παράταξη και τελικά η αναγκαία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, μίλησε ο γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Σπυρόπουλος. Η βασική μας επιδίωξη δεν είναι να κάνουμε ένα πόλεμο στην κυβέρνηση. Η βασική μας επιδίωξη είναι να διαμορφώσουμε αυτές τις λύσεις που θα, κατά την άποψή μας, θα λύσουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Άρα να έχετε την εναλλακτική πρόταση. Την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Mm. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε, όχι να γκρεμίσουμε. Και όλα αυτά βεβαίως εν αναμονή των πρώτων κινήσεων του Νίκου Ανδρουλάκη, που λέγεται ότι θα είναι κινήσεις με στόχο τη σύνθεση και την αξιοποίηση στελεχών από όλες τις πλευρές. Πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, για να δούμε ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Σκέφτεται να αξιοποιήσει τους πρώην υποψήφιους προέδρους. Ρόλο πραγματικής αξιωματικής αντιπολίτευσης ή πάντως σοβαρής αντιπολίτευσης θέλουν να παίξουν στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, Αθήνα. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει καλά ότι το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι να διατηρήσει το κόμμα του ενωμένο και να καταφέρει να συνθέσει διαφορετικές απόψεις. Αυτές τις απόψεις που έγιναν απολύτως σαφείς καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργάτες το επιμένουν ότι θα αξιοποιήσει τους πάντες, είτε πρόκειται για τους ίδιους τους συνυποψηφίους του, είτε για στελέχη της επιρροής τους ή ακόμη για νέα στελέχη που έχουν ικανότητες μέσα στο κόμμα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες σκέψεις. Σήμερα όλη τη μέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει κόσμο στο γραφείο του. Κυρίως βεβαίως ακόμα συναντά τους στενούς τους συνεργάτες και ακούει τη δική τους γνώμη πρώτα. Όμως αυτός ο κύκλος θα ανοίξει και το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα δει πάρα πολύ κόσμο. Ενώ lifting ετοιμάζεται να κάνει και στη Βουλή, προκειμένου και εκεί το ΠΑΣΟΚ να δίνει πια την αίσθηση μιας δύναμης έτοιμης να διεκδικήσει την εξουσία. Αθήνα. Έχουμε εικόνα, Μαριτίνα, ποια πρόσωπα θα αξιοποιήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, τουλάχιστον από την δική του πλευρά, γιατί ακόμη δεν έχει μιλήσει με τους συνυποψηφίους του. Κάποια από τα πρόσωπα που ακούγονται προς αξιοποίηση το επόμενο διάστημα είναι τρεις νέοι σε ηλικία, αλλά έμπειροι πολιτικά βουλευτές. Είναι ο Δημήτρης Μάντζος, ο κύριος Δουδονής, ο Παναγιώτης Δουδονής και ο Παύλος Χριστίδης. Από την πλευρά της λίστας των ευρωβουλευτών είναι ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο Λευτέρης Καρχημάκης, γιος του γραμματέα άλλοτε του κόμματος Μιχάλη Καρχημάκη.
και η Όλγα Μαρκογιαννάκη. Λέγεται ότι κάποιο ρόλο αναβαθμισμένο θα αναλάβει και ο Θανάσης Γλαβίνας, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ενώ ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα και του Βαγγέλη Τσόγκα, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτή την τελευταία την εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση. Αθηνά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαριτίνα, και να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στα χαρακόμματα βρίσκονται τα αντίπαλα στρατόπεδα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στέφανο Κασελάκη να εξακολουθεί να αμφισβητεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που έβαλε φρένο στην υποψηφιότητά του. Στελέχη του κόμματος καταλογίζουν στους υποστηρικτές του πρώην Προέδρου συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν στην αριστερά και οι οποίες δίνουν την εικόνα διάλυσης. Ο υποψήφιος για την ηγεσία, Σωκράτης Φάμελος, υπεραμείνθηκε της απόφασης για αποκλεισμό της υποψηφιότητας Κασελάκη, επισημένοντας ότι δεν μπορεί το κόμμα συνολικά να απολογείται για τις επιλογές του προηγούμενου Προέδρου του. Όλα θα κριθούν στο συνέδριο, τονίζουν από την πλευρά τους οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη. Ανοιχτό παραμένει το μέτωπο στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης επιμένει να αμφισβητεί την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που έβαλε φρένο στην υποψηφιότητά του. Στελέχη του κόμματος μιλούν για νοτροπίες και συμπεριφορές υποστηρικτών του κυρίου Κασελάκη που δεν ταιριάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας μια εικόνα διάλυσης, ενώ ταυτόχρονα διαψεύδονται τα σενάρια αναβολής του επικείμενου συνεδρίου. Είναι μια αυστηρή απόφαση, αλλά είναι μια σωστή απόφαση. Γιατί αυτά τα οποία γίνανε τις προηγούμενες μέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες είναι απαράδεκτα από κάθε πλευρά και διαλυτικά. Θα αποβάλουμε σημαίνει ότι δεν έχει θέση στο ΣΥΡΙΖΑ μια νοοτροπία χουλιγκάνων, τραμπούκων, φωνασκούντων που θέλουν να γκρεμίσουν το δημόσιο διάλογο και την πολιτική διαδικασία. Είναι πρακτικές αντιδημοκρατικές. Αντιδημοκρατικές. Το πρώτο που θέλω να τονίσω. Και το δεύτερο, αυτό που είδαμε με υποστηρικτές, με SMS την προηγούμενη μέρα και με υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη να υβρίζουν λεκτικά τους δημοσιογράφους συναδέλφους σας, ακόμα και αυτούς, και εμείς βγάλαμε ανακοίνωση την πρώτη στιγμή να το καταδικάσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Ο υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, Σωκράτης Φάμελος, υπερασπίστηκε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας Κασελάκη, τονίζοντας ότι δεν μπορεί το κόμμα συνολικά να απολογείται για τις επιλογές του προηγούμενου Προέδρου του, μιλώντας για αναντιστοιχία του Στέφανου Κασελάκη με τις ανάγκες του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Ναι. Έγινε μια δημοκρατική επιλογή και τη σεβάστηκα και εγώ απόλυτα. Mm-hmm. Και είναι εκλογή νέου Προέδρου. Τι να κάνουμε τώρα που στην πορεία όμως αποδεικνύεται ότι αυτό είναι απολύτως αναντίστοιχο με τις ανάγκες και ανεπαρκές. Οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη τονίζουν πάντως ότι όλα θα κριθούν στο συνέδριο του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες περί σταλινισμού. Η Κεντρική Επιτροπή εισηγείται προς το συνέδριο, έτσι, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο να ανακηρύξει τις υποψηφιότητες και αν θέλετε να ανατρέψει και τις αποφάσεις τις προηγούμενες της. Κεντρικής Επιτροπής και επαναφέρει την νομιμότητα. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Παυσανίας Παπαγεωργίου, διέψευσε σήμερα κατηγορηματικά κάθε σενάριο αναβολής του συνεδρίου. Δεν μπαίνει καμία συζήτηση από κανένα μέρος. Εγώ ανατρέχω καθημερινά και στις δηλώσεις των στελεχών και στις δηλώσεις των οργάνων, τις αποφάσεις μάλλον των οργάνων και τις ανακοινώσεις, και δεν βλέπω πουθενά κάτι το οποίο να βάζει αυτή τη στιγμή σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του συνεδρίου ως προς την ημερομηνία, ως προς το σκοπό και ως προς την απέτηση. Πρέπει να γίνει το συνέδριο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα άλλο βήμα που και αυτό δεν έχει μεταφερθεί ούτε ημερολογιακά ούτε θεματικά, που είναι η εκλογή Προέδρου. Χθες η ΕΣΥΑ προχώρησε σε ανακοίνωση καταδίκης για τα όσα έκτροπα διαδραματίστηκαν έξω από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ κάτω από εξαντλητικές συνθήκες. Καταγγέλει τους προφυλακισμούς που δέχθηκαν αρκετοί από τους δημοσιογράφους έξω από τον χώρο που διεξήχθησαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σάββατο. Καταγγέλει ακόμα τη στοχοποίηση και τις απειλές που εκτοξεύονται εναντίον τους από τρόλ του διαδικτύου. Επόμενο θεσμικό ραντεβού, όπου οι δύο πλευρές θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, είναι η πολιτική γραμματεία που το πιθανότερο είναι να συνεδριάσει την Πέμπτη. Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασελάκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση που θα κρατήσει. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από όσα είπε. Οι ορισμένοι υποστηρικτές σας φέρθηκαν άσχημα σε δημοσιογράφους. Λοιπόν, καταρχάς ξεκαθαρίζω ότι συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με τα ήθη και τις αρχές, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά της δημοκρατίας μας, του σωστού τρόπου να σέβεται ο ένας πολίτης την άποψη του άλλου, δεν είναι συμπεριφορές που εκφράζουν εμένα. Εάν έχω υπάρξει τόσο κακός πρόεδρος,
όπως ξαφνικά έχουν θυμηθεί. Γιατί δεν με αφήνουν να αποδοκιμαστώ από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί δεν με αφήνουν να χάσω? Αν σκέφτεστε να κάνετε το δικό σας κόμμα και αν ξέρετε ότι θα υπήρχαν και βουλευτές που θα σας ακολουθούσαν. Κυρία Ζαχαρία, έχουμε το δικό μας κόμμα. Έχουμε το δικό μας κόμμα. Το κόμμα είναι η βάση του. Και η βάση του πρέπει να εκφραστεί. Και το συνέδριο πρέπει να γίνει στην ώρα του. Να μην αναβληθεί. Θα γίνει. Η πρόβλεψή μου δυστυχώς είναι ότι θα αναβληθεί. Έχω δεσμευτεί ότι δεν θα τους προδώσω ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Παραμένουμε στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και καλησπερίζω στο δελτίο μας τον Αλέξανδρο Κλώσσα. Αλέξανδρε, νομίζω πως κάθε δημοσιογραφικό κλισέ για θόλα νερά, μάχη χαρά κομμάτων, άδειλο μέλλον, ταιριάζουν στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια είναι αυτό. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα, ούτε καν αν σήμερα δεν... είναι τρίτη βράδυ. Δεν είναι το μικρόφωνο σου ανοιχτό. Θα το διορθώσουμε αμέσως το πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν την κατάσταση που εκτελήσεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλεις να μας πεις, ναι, λοιπόν. Νομίζω ότι έλεγα ότι κανείς δεν είναι σίγουρος για τίποτα στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν το μικρόφωνο μου είναι ανοιχτό. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ούτε για αυτό αυτές τις εποχές. Όταν μιλάς για τον ΣΥΡΙΖΑ, όλα ανατρέπονται από λεπτό σε λεπτό και από στιγμή σε στιγμή, καθώς είναι πολλές οι δυνάμεις που δρούν ταυτόχρονα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν κοινές στοχεύσεις, δεν υπάρχουν κοινές τακτικές, δεν υπάρχει και κοινή στρατηγική αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα ή τρία στρατόπεδα, αλλά ακόμα και σε κάθε στρατόπεδο μέσα υπάρχει διαφορετική στόχευση, γιατί κανείς δεν ξέρει, είναι τόσο ρευστό το περιβάλλον που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει αυτή η δυναμική που λέει πάμε στο συνέδριο όποτε το έχουμε ορίσει να τελειώνουμε, να το ξεκαθαρίσουμε, να πάμε σε μια κάλπη, να βγάλουμε έναν πρόεδρο χωρίς τον Στέφανο Κασελάκη, όλο αυτό που λέει η σημερινή πλειοψηφία και να προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό λέγει ο Στέφανος Κασελάκης, πάμε στο συνέδριο και να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Αλλά είναι διαφορετική η στόχευση της κάθε πλευράς, τι θέλει να κάνει στο συνέδριο. Μία πλευρά θέλει απλά να επιβεβαιώσει τις αποφάσεις των οργάνων και να πάει σε μια εκλογή χωρίς τον Στέφανο Κασελάκη. Και η άλλη πλευρά θέλει το συνέδριο να γίνει η διαδικασία που θα επαναφέρει τον Στέφανο Κασελάκη στην προεδρία του κόμματος και θα πάει ο Στέφανος Κασελάκης στην εκλογή ως πρόεδρος του κόμματος. Αυτά τα δύο δεν συνάδουν. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλεις μια κοινή συνισταμένη. Πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα εδώ, ο οποίος έλεγε να πάει για αργότερα το συνέδριο. Στην ερώτηση, όχι ο κύριος Τεμπονέρας, γενικά τα στελέχη για το αν το συνέδριο πρέπει να πάει αργότερα ή όχι, στην ερώτηση και τέσσερις μήνες, τρεις μήνες, τι θα κάνετε? Θα τσακώνεστε στα όργανα μέχρι να φτάσει στο συνέδριο? Και γιατί αυτό που θα γίνει σε ένα μήνα δεν θα γίνει σε τρεις μήνες? Δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Άρα πιστεύεις ότι δεν θα βοηθήσει μια μετάθεση της διαδικασίας? Ακούσαμε και τον κύριο Κασελάκη προηγουμένως στο δελτίο, που το άφησε ανοιχτό πάντως. Θεωρεί ότι τον ευνοεί. Ναι, δεν είμαι πολύ βέβαιος τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από το να αποφασίσουν ότι όλοι μαζί θα κινηθούν προς την σοβαρότητα. Ότι θα αφήσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες να κυλήσουν ομαλά, ότι θα σταματήσουν να βάζουν μαχαίρια στο σώμα του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως θα σταματήσουν να κάνουν κακό στην δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων στο σύνολο. Γιατί αυτό που βλέπει ο κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και τον επηρεάζει γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Ότι κάπως έτσι είναι όλοι και κάπως έτσι λειτουργούν όλοι. Και αυτά τα αντιδημοκρατικά που λέει ο ένας για τον άλλον είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και σε άλλα κόμματα. Το σώζει λίγο η κατάσταση του ΠΑΣΟΚ και του προηγούμενου διαστήματος. Γι' αυτό και υπερθεματίσαμε άλλωστε το προηγούμενο διάστημα. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι περνάει περισσότερο η ησυχία του ΠΑΣΟΚ στον κόσμο ή η φασαρία του ΣΥΡΙΖΑ ως φασαρία, όχι ως πολιτική στάση. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν θα κάνει δικό του κόμμα ο κύριος Κασελάκης. Το βλέπεις πιθανό? Πριν από λίγο τον ακούσαμε να λέει στην Μάρα Ζαχαρέα ότι κόμμα υπάρχει, αλλά κόμμα είναι η βάση. Άρα αυτό σημαίνει ότι αν αυτό το κόμμα δεν με θέλει ή με κάποιο τρόπο με αποβάλλει, θα πάρω τη βάση και θα πάω κάπου αλλού. Γιατί η βάση είναι αυτή που με έχει εκλέξει και η βάση είναι αυτή που θα με στηρίξει. Πολλοί λένε ότι το κάλεσμα «Ελάτε να γραφτείτε» είναι και ένα κάλεσμα «Ελάτε να γραφτείτε» για να είμαστε όλοι μαζί μετά την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα για τον κύριο Κασελάκη να φύγει, να πάει κάπου αλλού με 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω και πώς, αν θα είναι πάρα πολλοί οι βουλευτές που θα πάνε μαζί του, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς γραφεία, χωρίς στήριξη, χωρίς δεδομένα, να το ξεκινήσει πάλι από την αρχή. Και γι' αυτό δεν έχει φύγει τόσο καιρό αυτός ή οι άλλοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αλέξανδρα.
Για τις 8 Νοεμβρίου στην Αθήνα κλείδωσε το ραντεβού του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν για την προετοιμασία μεταξύ άλλων της σύγκλησης του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2025 στην Άγκυρα. Περισσότερο θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης ο Γιώργος Τσακίρης. Αθηνά, καλησπέρα. Ναι, θεωρείται ίσως η πιο σημαντική μέχρι σήμερα συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών, γιατί θα καθορίσει και θα ορίσει το επόμενο βήμα που θα είναι η συνάντηση των ηγετών, το που προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο. Αμφίβολο ακόμα το αν θα γίνει και θα εξαρτηθεί από το αν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα καταλήξουν ότι στην ατζέντα, η οποία πρέπει να πούμε ότι φαίνεται να είναι αρκετά διαφορετική. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, υπήρχε και δήλωση του Προέδρου Ερντογάν ότι θα ήθελε στην ατζέντα να είναι όλο το πακέτο των θεμάτων που έχουμε με την Τουρκία. Η ελληνική πλευρά, μέσω του διπλωματικών πηγών, αλλά και από δηλώσει του κ. Γεραπετρίτη, παραμένουν σταθεροί ότι το μόνο που έχουμε να πούμε με την Τουρκία είναι οι θαλάσσιες ζώνες και η ΑΟΣ, δεν έχουμε τίποτα άλλο να βάλουμε στο τραπέζι. Στη συνέχεια ξαναβγαίνουν οι διπλωματικοί κύκλοι της Τουρκίας, για να μην κοροϊδευόμαστε, το Υπουργείο Εξωτερικών ατύπως, και δίνει ότι δεν μπορεί αυτό να ολοκληρωθεί αν δεν συζητήσουμε για όλα τα θέματα, και έτσι όλο το βάρος πέφτει στις 8 Νοεμβρίου στους δύο Υπουργούς Εξωτερικών, που θα πρέπει να τα βρούνε, να βρουν ένα modus operandi για να γίνει η συνάντηση, αλλιώς θα ξαναγυρίσουμε προς τα πίσω. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Νέες φορολογικές ρυθμίσεις για φιλοδωρήματα, τέλος επιτιδεύματος, εκπτώσεις φόρων και χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, επισημένοντας ότι τα νέα μέτρα θα ενταχθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Τις λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις που έρχονται θα μας δώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Αντωνάκος. Καλησπέρα, Αθηνά. Έχουμε τέσσερες ανατροπές, να τις δούμε αναλυτικά. Καταρχάς, τα φιλοδωρήματα που εισπράττουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης θα είναι αφορολόγητα, όμως έως το ποσό των 300 ευρώ το μήνα. Ανεξαρτήτως όμως ποσού, τα φιλοδωρήματα θα απαλλάσσονται πλήρως από οποιαδήποτε ασφαλιστική εισφορά. Το μέτρο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, θα πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά θα ενεργοποιηθεί από την 1η Νοεμβρίου του 2024, πράγμα που σημαίνει ότι τα ποσά των φιλοδωρημάτων που έχουν εισπραχθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2024 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα φορολογηθούν κανονικά. Τώρα, στο μέτωπο του τέλους επιτιδεύματος καταργείται οριστικά για όλους τους εργαζόμενους που αμείβονται με μπλοκάκι, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν αιτήσει όφελος το 2025 400-500 ευρώ. Έχουμε όμως και αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων. Κλειδώνουν πλέον οι ημερομηνίες και από το 2025 οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται από τις 15 Μαρτίου αυστηρά ως 15 Ιουλίου και μπαίνει έτσι οριστικό τέλος στο σύριαλ των παρατάσεων. Μάλιστα, για να τηρηθεί αυτή η διαδικασία, το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρές ποινές που φτάνουν τα 2.500 ευρώ σε όλους τους φορείς που θα καθυστερήσουν να στείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών στην ΑΔΕ, προκειμένου να προχωρήσει την προσυμπλήρωση των αντίστοιχων κωδικών των φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, έχουμε αλλαγές στην έκπτωση φόρου για εφάπαξ εξόφληση, με κλιμάκωση του ποσοστού, που να το δούμε αναλυτικά είναι 4% η έκπτωση για όσους κάνουν δήλωση από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου. Πέφτει στο 3% για τις δηλώσεις από 1η Μαΐου ως 15 Ιουνίου και στο 2% για τους φορολογούμενους που βάλουν δήλωση από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου και πληρώσουν το φόρο έως τις 31 Ιουλίου. Αθηνά. Μάλιστα, Κώστα, θα επιστρέψουμε στον κύριο Χατζηδάκη, όμως πάμε στον Πρωθυπουργό που πριν από λίγο με ένα βίντεο στο TikTok προχώρησε σε διευκρινήσεις και αυτός για το θέμα του φιλοδωρήματος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης και θα γυρίσω σε σένα για τη συνέχεια του ρεπορτάζ. Όλη η αλήθεια για τα φιλοδωρήματα. Η δουλειά στην εστίαση είναι δύσκολη και απαιτητική. Και το να αφήνουμε ένα tip στους εργαζόμενους οι οποίοι μας εξυπηρετούν είναι μια ελάχιστη αναγνώριση αυτής της δύσκολης δουλειάς. Δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι ξαφνικά η κυβέρνηση θέλει να φορολογήσει τα φιλοδωρήματα. Αυτό είναι παντελώς ανακριβές. Μέχρι σήμερα προβλέπεται φορολόγηση των φιλοδωρημάτων για τα φιλοδωρήματα τα οποία καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Απλά το ζήτημα αυτό ήρθε στην επιφάνεια
Για τον απλούστατο λόγο ότι μετά τον COVID αυξήθηκαν σημαντικά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι το οποίο εξάλλου επιδιώκουμε. Ερχόμαστε λοιπόν να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα. Και αποφασίσαμε να είναι αφορολόγητο το φιλοδόρημα έως 300 ευρώ ανεργαζόμενο το μήνα. Όταν αυτά πληρώνονται με πιστωτική κάρτα και όχι με μετρητά. Πάνω από 300 ευρώ, αυτά θα φορολογούνται. Και πιστεύω ότι και αυτό είναι δίκαιο, διότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε και εργαζόμενους δύο κατηγοριών, γιατί υπάρχουν πολλά επαγγέλματα, στα οποία πολύ απλά δεν υπάρχουν φιλοδορήματα. Και αν κάποιος εργοδότης σκέφτεται να καλύψει μέρος του μισθού με τα φιλοδορήματα, να γνωρίζει ότι θα είμαστε πολύ αυστηροί. Κώστα, ο κύριος Χατζηδάκης μίλησε το πρωί στο Action 24 και αναφέρθηκε τόσο στο θέμα που αναδείξαμε και εμείς χθες στο δελτίο μας για τα φιλοδορήματα, όσο και στη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. Ναι, ο κύριος Χατζηδάκης θεωρεί δίκαιο το μέτρο. Βέβαια, το μέτρο ελήφθη μετά τη θύελλα αντιδράσεων στον χώρο της εστίασης. Θεωρεί δίκαιη τη φορολογική μεταχείριση. Τα φιλοδορήματα να απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο εισοδήματος 300 ευρώ και για αναφερόμενος σε εξελίξει στο τραπεζικό τομέα, ο κύριος Χατζηδάκης θα πρέπει να το επισημάνει για μία ακόμη φορά τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πόλου, καθώς το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρίτια θα αλλάξει το παιχνίδι στο τραπεζικό χώρο, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και μάλιστα τη στιγμή που το νέο τραπεζικό σχήμα θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων που έχουν αποκλειστεί από τις συστημικές τράπεζες. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κώστα. Να δούμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης για τη ρύθμιση που αφορά και τα φιλοδορήματα, αλλά και τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24. Είπαν ορισμένοι να ήρθε η κυβέρνηση με τους ταλιροφωνιάδες και θέλει να φορολογήσει τα γκαρσόνια και θέλει να φορολογήσει τον κάθε άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να βγάλει ένα εισόδημα για να ζήσει κτλ. Εδώ και αρκετές δεκαετίες το φιλοδόρημα θεωρείται μέρος του εισοδήματος και φορολογείται, ήδη φορολογείται. Απλώς λόγω του ότι δεν υπήρχαν POS, δεν μπορούσε να το εντοπίσει κανένας και δεν φορολογείται. Έχουμε λόγο να έχουμε ένα υγιές σύστημα τραπεζικό. Από την άλλη, πρέπει να λειτουργεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών και να λειτουργούν οι τράπεζες και προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Ένας από τους λόγους που στηρίχθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την κυβέρνηση η δημιουργία του λεγόμενου πέμπτου πόλου ήταν ακριβώς για να ενταθεί ο ανταγωνισμός, να υπάρχουν περισσότερες υγιείς τράπεζες οι οποίες ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους να δίνουν περισσότερα προϊόντα και για τον απλό δανειολήπτη αν θέλετε, αλλά και για τις επιχειρήσεις και ακόμα πιο πολύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την εκεχηρία προτείνει ως μόνη λύση ο υπαρχηγός της Χεσμπολά, με την σιητική οργάνωση να έχει καταφέρει τρυπήματα στον σιδερένιο θόλο του Ισραήλ το τελευταίο 48ωρο. Να αποχωρήσουν οι Κιανόκρανοι από το Λίβανο, επιμένει ο Νετανιάχου, με την Ισραηλινή αεροπορία να πλήττει χωριά του Βόρειου Λιβάνου, αλλά και σχολείο, στο οποίο διέμεναν πρόσφυγες στη λωρίδα της Γάζας. Οι σιρήνες ηχούν ξανά σε άλλη μια Ισραηλινή πόλη. Άλλο ένα μπαράζ ρουκετών από τη Χεσμπολά αποκρούεται από τα αντιεροπορικά συστήματα του Ισραήλ. Ωστόσο, η σιητική οργάνωση φαίνεται να προχωρά σε αλλαγές τακτικής, καθώς σύμφωνα με αναλυτές χρησιμοποιεί έμεσες επιθέσεις και drones που φέρουν την ιρανική σφραγίδα κατασκευής και πετούν σε χαμηλό ύψος που δεν ανιχνεύονται από τη σφεντόνα του Δαβίδ ή το σίδηρουν θολό. Καταφέρνει να παραπλανά το σύστημα χτυπώντας σε στόχους το Ισραηλινό έδαφος, πλήττοντας ακόμα και βάση της ταξιαρχίας Γκολάνη. Ο υπαρχηγός της Χεσμπολά, τονίζοντας πως δεν μιλά από αδύναμη θέση, αλλά από θέση ισχύως και τονίζοντας πως η οργάνωση μπορεί να χτυπήσει οπουδήποτε στο Ισραήλ, προτείνει ως λύση τη γενική κατάπαυση πυρός, περιλαμβάνοντας και τη Γάζα, αλλιώς δεν θα σταματήσουν. وبعد وقف اطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون الى الشمال وترسم الخطوات الاخرى. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν δείχνει να σκέφτεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο και επιμένει να ζητάει την αποχώρηση των Κιανόκρανων από τον Νότιο Λίβανο, καθώς φουντώνουν οι μάχες του IDF με τους ενόπλους της Χεσμπολά. Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so. We regret any harm done to UNIFIL personnel, and the IDF is doing its utmost to prevent such incidents.
But the best way to ensure the safety of UNIFIL personnel is for UNIFIL to heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. Με τον Ισραηλινό στρατό να βομβαρδίζει περιοχές του Λιβάνου και στα βόρεια. Αυτή τη φορά σε χριστιανικό χωριό βόρεια της Βηρυτού, σκοτώνοντας τουλάχιστον 22 αμάχους. Στη Γάζα, περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό σχολείου στην Ουσεϊράτ, το οποίο πλέον είχε μετατραπεί σε προσφυγικό καταβλισμό. 15 παιδιά σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές βόμβες. Παιδιά που έχουν πληρώσει με βαρύ τίμημα τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς και που αν δεν κινδυνεύσουν από τους βομβαρδισμούς, κινδυνεύουν από την ασυτεία και τις ασθένειες. Με τον ΟΗΕ να ξεκινά τελικά μετά από έναν δύσκολο χρόνο για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας τον εμβολιασμό των παιδιών κατά της πολιομιελίτιδας. Day after day, the situation for children becomes worse than the day before. And that's going to continue so long as we see ongoing strikes and so long as we see now what is probably the worst restrictions we've seen on humanitarian aid. Και με τη Ουάσιγκτον, μέσω των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, να ζητάει από το Τελαβίβ να υπάρξει βελτίωση των ανθρωπιστικών συνθήκων στη Γάζα μέσα στις επόμενες 30 ημέρες για να αποφευθούν τυχούσες συνέπειες στην προμήθεια στρατιωτικού υλικού. Την ώρα όπου στο Τελαβίβ έφτασε το αντιεροπορικό σύστημα THAAD, που αφορά στην απόθεση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς ενόψει των αναμενόμενων αντιπίνων του Ισραήλ προς το Ιράν και την απάντηση που θα ακολουθήσει από την Τεχεράνη. Η γαλάζια αντιπολίτευση δεν δείχνει να ηρεμεί και η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπους να εκτονώσει το κλίμα. Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων, σήμερα στη Βουλή, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, συνομίλησε και άκουσε προτάσεις αλλά και ανησυχίες από ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Συνδεόμαστε με την Αλεξάνδρα Ντούσκα που βρίσκεται στη Βουλή για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα. Ναι, Αθηνά, σχεδόν 4 ώρες διήρκησε η άτυπη κλειστή συνεδρίαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τους γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι του έθεσαν το ζήτημα της ακρίβειας. Πρέπει να σου πω ότι με επικριτική διάθεση εμφανίστηκε για δεύτερη ημέρα ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, ο οποίος μάλιστα αρνήθηκε την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης να πάει στο γραφείο του προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις που κατέθεσε ο βουλευτής. Και όπως είπε, όπως απάντησε σε έντονο ο ύφος, δεν έρχομαι στο γραφείο σου, δεν έχω να πω τίποτα, να πας στο γραφείο του Πρωθυπουργού να δεις τις προτάσεις μου που τις έχω καταθέσει ήδη. Πρέπει να σου πω ότι οι υπόλοιποι τώρα 40 βουλευτές, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν την ενημερωτική συνάντηση, είπαν στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, τις προτάσεις του για την καταπολέμηση της ακρίβειας με βάση τα αιτήματα των περιφερειών του. Τώρα, αν και υπήρξαν ηχηρές απουσίες βουλευτών, ο Υπουργός εμφανίστηκε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ικανοποιημένος, χαρακτήρισε εξαιρετική τη συζήτηση που, όπως είπε, δοκιμάζεται η πολιτική που ακολουθούμε. Τέλος, να σου πω, Αθηνά, ότι πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά συνάντηση υπουργών με βουλευτές. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο των επαφών που οργανώνει το Μέγαρο Μαξίμου με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ζητήθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο να γίνει συνάντηση σχετικά με την ακρίβεια. Να συσταθεί αρμόδιο Υπουργείο για το ζήτημα. Είναι κάτι το οποίο είχε επαναλάβει, είχε αναφέρει και στο παρελθόν και ο κύριος Μητσοτάκης. Υπήρξαν αρκετές προτάσεις βουλευτών, όπως είπαμε, με βάση τα περιφερειακά, τα αιτήματα των περιφερειών του. Ήταν χαρακτηριστική η βουλευτής των Κυκλάδων που μίλησε για τακτοπλοϊκά. Ο κύριος Μαρκόπουλος που είπε να ιδρυθεί Υπουργείο Εμπορίας, όπως είπε, προκειμένου να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Ο κύριος Θεοδωρικάκος εμφανίστηκε ανοιχτό σε αυτές τις προτάσεις και μάλιστα είπε ότι μπορούμε να συναντιόμαστε, και όπως έχει γίνει και με άλλους βουλευτές που περνάνε από το γραφείο του κυρίου Θεοδωρικάκου και συζητάνε τόσο τις προτάσεις που καταθέτουν οι βουλευτές, όσο και ο ίδιος παλεύει από κοινού να καταπολεμήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα υπάρχει. Αλεξάνδρα Ντούσκα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Ευστράτιου Σιμόπουλου, που μιλώντας χθες βράδυ στην εκπομπή του Άττικα Γεγονότα 2.0, όταν ρωτήθηκε για την απουσία της Νέας Δημοκρατίας από την εκδήλωση για την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Ναζί, είπε: «Τιμούμε τον Μεταξά». Ανακοίνωση για το θέμα εκδόθηκε από το γραφείο τύπου της Νέας Αριστεράς. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή εκπομπή. Καταλαβαίνω ότι δεν τα πάτε ως παράταξη καλά με τη δημοκρατία. Εδώ προχθές γιορτάσαμε τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
και δεν στείλατε έναν βουλευτή και έναν υπουργό. 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας στο Ναζί. Στο όχι του Μεταξά. Και δεν στείλατε. Πιστεύουμε στο όχι του Μεταξά. Τώρα αυτό το λέτε σοβαρά ή κάνετε πλάκα? Πιστεύουμε στο όχι του Μεταξά. Το λέτε σοβαρά ή κάνετε πλάκα? Η πολύ μεγάλη κίνηση που έκανε ο ελληνικός λαός για του Μεταξά. Η απελευθέρωση από την Ναζί τι ήταν, δηλαδή, ατύχημα για εσάς? Είμαστε η μόνη χώρα που δεν γιορτάζουμε το Μεταξά. Ήταν ατύχημα η απελευθέρωση της Αθήνας και δεν στείλατε ούτε έναν άνθρωπο? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα ότι ήταν ατύχημα. Άρα, συγγνώμη, είστε στη λογική δένδια της παλιότερης δήλωσης ότι δεν χαρίζουμε τον Μεταξά στην ακροδεξιά? Προφανώς. Προφανώς. Α, πάτε για viral εσείς απόψε. Γιατί viral? Κύριε Σιμόπουλε, σας δηλαδή, το θέμα του Μεταξά, ο οποίος μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο διατράνωσε, αλλά τι να κάνει. Ποιο το λέτε τώρα, διατράνωσε αυτό που ήθελε ο ελληνικός λαός. Και απλά επειδή ήταν στην Βρετανική επιρροή. Ναι, αν είσαι φίλος του Γκέμπελς τώρα, λεπτομέρειες. Εγώ Γκέμπελς. Όχι, ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς. Λεπτομέρειες τώρα, φίλος του Γκέμπελς. Εγώ δεν ξέρω. Το όχι το είπε ο Μεταξάς. Τιμούμε το Μεταξά, τιμούμε αυτούς που κατέβασαν την Αζή. Κύριε Μελιγκόνη, νομίζω ότι το επιχείρημά μου έχει νεκαρό, δεν μπορώ να πω κάτι. Μα θα ντραπώ. Πάμε να δούμε ειδήσεις από το διεθνή χώρο με τη βοήθεια της Χριστίνας Βασιλάκη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, Χριστίνα, στην Ιταλία ενεργοποίησε σήμερα το σχέδιο προώθησης μεταναστών σε τρίτες χώρες, μεταφέροντας την πρώτη ομάδα σε κέντρα της Αλβανίας. Ναι, Αθηνά, πρόκειται για την αμφιλεγόμενη συμφωνία που είχε συνάψει το 2023 η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Αλβανό ομολογό της Έντι Ράμα, προκειμένου να κατασκευάσει πρώτα και δύο κέντρα κράτησης και να στείλει εκεί τους μετανάστες. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, μια πρώτη ομάδα 16 ανδρών μεταναστών που διασώθηκαν την Κυριακή μεταφέρθηκε από τη Λαμπεντούζα στα νεοσύστατα κέντρα κράτησης στην Αλβανία, με το πλοίο μάλιστα Λίμπρα. Παρά τις επικρίσεις για το σχέδιο αυτό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κίνηση καλό παράδειγμα για την Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, αντικατοπτρίζει απόλυτα το ευρωπαϊκό πνεύμα και είναι κάτι που μπορεί να γίνει αντίστοιχα και με άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε. Η Ιταλική κυβέρνηση εγκαινίασε επίσημα τα δύο αυτά κέντρα στην Αλβανία την Παρασκευή και να πούμε ότι τα έξοδα καλύπτονται πλήρως από την Ιταλική κυβέρνηση, ενώ τα κέντρα έχουν στελεχωθεί από πολίτες της Αλβανίας, εκτός από τους φύλακες που είναι Ιταλοί. Φυσικά, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις καταδίκασαν την πρώτη αυτή αποστολή μεταναστών από την Ιταλία στην Αλβανία, εκφράζοντας ανησυχίες για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Αθηνά. Μάλιστα, τώρα, Χριστίνα, η έρημο Σαχάρα πλημμύρισε. Για πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα εμφανίστηκαν πλημμύρες στη μεγαλύτερη έρημο της Αφρικής. Ναι, Αθηνά, τα πλάνα από ντρόν που δημοσίευσε ο Guardian δείχνουν δραματικές εικόνες από τις πρώτες πλημμύρες στη Σαχάρα τα τελευταία 50 χρόνια. Ο λόγος είναι ότι χτύπησε και τη Σαχάρα μια εξωτροπική, όπως λέγεται, καταιγίδα, δηλαδή σε δύο μόλις ημέρες βροχοπτώσεων το Σεπτέμβριο, ξεπεράστηκε ο ετήσιος μέσος όρος βροχής σε αρκετές περιοχές του νοτιοανατολικού Μαρόκου και έτσι προκλήθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες. Μάλιστα, οι δορυφορικές εικόνες από την NASA έδειξαν ότι η λίμνη Ηρική, η οποία είχε ξεραθεί εδώ και 50 χρόνια, γέμισε νερό, Αθηνά. Εντυπωσιακά τα πλάνα, όπως εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα, προκάλεσε ένας κομήτης, ο οποίος είναι ορατός από τη γη. Ναι, Αθηνά, ο λεγόμενος κομήτης του αιώνα, ο ΣΕ κάθετος 2023α3, όπως είναι το επίσημο όνομά του, γιατί εντοπίστηκε από παρατηρητές του κινέζικου αστεροσκοπίου το 2023, διέσχισε τον ουρανό της Βόρειας Μακεδονίας και χθες εντοπίστηκε πάνω από τα Ουράλια Όρη στη Ρωσία. Ο κομήτης βρίσκεται τώρα στο κοντινότερο σημείο του προς τη γη, σε απόσταση περίπου 70 εκατομμυρίων χιλιόμετρων, και ήταν ορατός ακόμα και με γυμνό μάτι υπό τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Κανείς τον εν λόγω κομήτη μακράς περίοδου είναι μια ευκαιρία ζωής, καθώς εκτιμάται ότι επιστρέφει στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος μόνο μία φορά κάθε 80.000 χρόνια. Αλλάζοντας τώρα κλίμα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ανεβαίνει ο προεκλογικός πυρετός μόλις 3 εβδομάδες από τις προεδρικές εκλογές. Οι δύο υποψήφοι συνεχίζουν με αμύωτο ρυθμό τις προεκλογικές τους συγκεντρώσεις, ενώ δεν λείπουν και τα απρόοπτα σε κάποιες από αυτές. Ναι, ένα από αυτά τα πρώτα συνέβη σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία δύο υποστηρικτές του λιποθύμησαν και χρειάστηκαν τις
πρώτες βοήθειες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαίρει την άμεση παρέμβαση. Οι ταμπέλες δε με το νούμερο 47 χρησιμεύσαν για να κάνουν αέρα στους ασθενείς, οι οποίες να πούμε ότι συμβολίζουν το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εφαρμόσει ο Τραμπ εάν γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ και περιλαμβάνει τις αντιμεταναστευτικές του πολιτικές, αλλά και την αμφιλεγόμενη προσέγγιση του για την κλιματική αλλαγή, ενώ διευρύνει σημαντικά την εκτελεστική εξουσία και γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί αυταρχικό. Επί της ουσίας, να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox ρωτήθηκε για το πρόσφατο σχόλιο του Τζο Μπάιντεν ότι η μέρα των εκλογών μπορεί και να μην είναι τόσο ειρηνική και την οποία απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας μάλιστα ότι η σημαντικότερη απειλή προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας και συγκεκριμένα από ριζοσπάστες αριστερούς, όπως είπε, και ενδεχομένως να χρειαστεί η παρέμβαση της εθνοφρουράς ή του στρατού, όπως είπε. Την αναφορά βέβαια αυτή σε εσωτερικούς εχθρούς δεν μπορούσε παρά να σχολιάσει η Κάμαλα Χάρις σε δική της προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, λέγοντας πως ο πρώην πρόεδρος στοχοποιεί ανθρώπους που δεν τον υποστηρίζουν. Μάλιστα. Και τον χαρακτήρισε μη σοβαρό άνθρωπο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα Βασιλάκη, για το ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Την Τετάρτη, σε όλη τη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί, η άνεμη θα είναι γενικά μέτριας έντασης και στο Αιγαίο τοπικά ισχυρή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, σε όλες τις περιοχές της χώρας αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς 2 με 3 μποφόρ. Πάμε τώρα να δούμε τον αυριανό καιρό σε κάποιες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Ήταν η πρόγνωση του καιρού για αύριο Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Αττικά. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση και αμέσως μετά η εκπομπή Γεγονότα 2.0. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.